Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στο Ράδιο Θρασίμαχος και στην εκπομπή Επιλογές. Κοντά μας για μία ακόμη φορά η κυρία Κοτσοβόλη Μαρία, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Λευκάδος. Καλώς ήλθατε κυρία Κοτσοβόλη. Καλώς σας βρήκα κυρία Κατσούδα, χαρά και τιμή μεγάλη για μένα που με καλέσατε ξανά στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σήμερα, κυρία Κοτσοβόλη, θα συζητήσουμε για μία ακόμη φορά, βέβαια, για τα γεγονότα που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες και χρόνια, μπορώ να πω, και τα οποία οδηγούν στην συνεχόμενη φτωχοποίηση των πολιτών, επηρεάζουν τη ζωή μας στο μέγιστο βαθμό, θα έλεγα. Βέβαια, κατά πόσο το αντιλαμβάνονται και το βιώνουν αυτοί που αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς, είναι ένα ερώτημα. Κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτό να το απαντήσουμε. Όμως, ας δούμε σήμερα τι συμβαίνει και πώς επηρεάζει όλους μας αυτή η κατάσταση, αλλά κυρίως τα παιδιά, τα οποία σαφώς είναι το μέλλον του κόσμου και θα πρέπει να τους παρέχουμε ό,τι χρειάζεται για να τα βοηθήσουμε να αναλάβουν τα ηνία κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κυρία Κατσούδα, τα παιδιά μας, γιατί η παιδιά μας όχι αυτά που είναι δικά μας μόνο, γιατί τα παιδιά όλου του κόσμου είναι και δικά μας παιδιά. Και αν τα δικά μας τα παιδιά ζουν ευτυχισμένα και κάποια άλλα παιδιά είναι στις διπλανής πόρτας, είναι δυστυχισμένα, δηλαδή δεν έχουν τα αναγκαία, αυτά που πρέπει μια υγιής πολιτεία να τους παρέχει, τότε και τα δικά μας τα παιδιά δεν θα είναι ευτυχισμένα. Και επειδή το έχω δηλώσει πολλές φορές, κυρία Κατσούδα, ότι είμαι υπέρ των παιδιών, γιατί αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες, και επίσης τα παιδιά έχουν μια ευχέρεια, κυρία Κατσούδα, μπορούν να κρίνουν σωστά και έχουν καθαρό μυαλό, ένα πράγμα το οποίο εμείς με τα χρόνια οι μεγαλύτεροι το έχουμε χάσει, έχουμε ξεφύγει από το στόχο και το σκοπό της ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλούμαστε εδώ πέρα να παραθέσουμε κάποια στοιχεία και να αφυπνίσουμε τον κόσμο πριν είναι πάρα πολύ αργά. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι αυτό που κάνει μεγαλύτερο κακό στον οργανισμό είναι η ακραία πείνα, η απόλυτη ανέχεια, η καταπίεση και η σκλαβιά. Αυτό το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι από μελέτες που έχουν γίνει, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, πάντα μιλάμε με αποδείξεις και θα χρειαστεί να διαβάσουμε κάποια στοιχεία για να δει ο κόσμος το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας. Η φτώχεια λοιπόν στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του για ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή του. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η φτώχεια στα παιδιά έχει επιπτώσεις στην επιβίωσή τους, τη διατροφή τους, αλλά και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Έχει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στο ύψος των παιδιών, στις επιδόσεις τους στο σχολείο και στην ευφυΐα τους. Ιδίως τα κορίτσια, μεγαλώνοντας, έχουν αυξημένο κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο και παχυσαρκία, αισθητά περισσότερο από ότι τα αγόρια. Υπάρχει μια μελέτη, η μελέτη του Lancet, με θέμα τις επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, που εμπερικλεί μέσα, κυρία Κατσούδα, 95 χώρες, στοιχεία από 95 χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, με αφορμή τις ανισότητες που βρίσκονται στον πυρήνα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ξέρουμε πολύ καλά, είναι με την ατζέντα του 2030 που ψηφίστηκε. Μαζευτήκανε κάποιοι έτσι μεγάλοι, οι οποίοι όπως πάντα θέλουν το καλό μας και θέσανε κάποιους στόχους, στόχους στους οποίους βέβαια δεν τους έχουν πετύχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς αυτός ο σκοπός τους, αυτό το συμπέρασμα έχουμε καταλήξει. Ο σκοπός τους ήταν ο αντίθετος. Οι μελέτες λοιπόν σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Νορβηγία, έχουν δείξει ήδη τις διαβίου επιπτώσεις της πτώχειας στην πορεία της ζωής σε κοινωνίες υψηλού εισοδήματος, με ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα μιλάμε και για τις ψυχικές ασθένειες. Όμως σχεδόν σε όλες τις χώρες του χαμηλού και μέσου εισοδήματος, τα παιδιά έχουν υποτυπώδη φροντίδα κατά την ανάπτυξή τους, με επιπτώσεις στην υγεία τους, τη διατροφή, την εκπαίδευση, τις σχέσεις τους, αλλά και την ασφάλειά τους. Τίθεται πάλι ένα πολύ βασικό θέμα, η διατροφή μας, αυτός ο τομέας με τον οποίο ασχολούμε, αλλά μιας και βλέπετε την ασχόλησή μας αυτή τη στιγμή είναι με τα παιδιά, βλέπετε όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν, η μέση θνησιμότητα μέχρι την ηλικία των 5 ετών, ανά 1000 γεννήσεις, φτάνει το 86,7% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, το 57,9% στις χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος και το 37,3% στις χώρες υψηλότερου μέσου εισοδήματος. Οπότε, όπως βλέπετε κύριε Κατσούδα, οι δείκτες δεν λένε ψέματα. Γιατί θα αναφέρουμε και για την Ελλάδα μας ότι το 2008, πριν μπούμε δηλαδή στα μνημόνια, η θνησιμότητα των παιδιών ήταν 2,65% επί του γενικού πληθυσμού. Ενώ το 2014, σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε το 2016, ανέβηκε στο 3,75% σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι ανώφελο, κυρία Κατσούδα, να πούμε και άλλα στοιχεία και μιλάμε για παιδιά. Είναι πάρα πολύ έτσι άσχημο να το ακούνε οι άνθρωποι. Πρέπει να γνωρίζουν όμως όλοι αυτοί που μας ακούνε εκεί έξω ότι από την αρχή που θα γίνει η σύλληψη ενός παιδιού, οι υποχρεώσεις της μητέρας και κατ' επέκταση του πατέρα, είναι τεράστιες. Όμως μέσα σε αυτό όλο έχει και τεράστια ευθύνη μια πολιτεία. Η πολιτεία η οποία πρέπει να εξασφαλίζει στους ανθρώπους μια βιωσιμότητα η οποία πρώτα απ' όλα θα είναι ήρεμη. Θα παρέχει στους ανθρώπους διατροφή, θα παρέχει στους ανθρώπους εκπαίδευση, παιδεία, θα παρέχει στους ανθρώπους όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορεί να πει ότι είναι άνθρωπος και όχι δούλος. Να ζήσει δηλαδή σαν άνθρωπος και όχι σαν δούλος. Αυτό βέβαια που έχουν καταφέρει μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι μας έχουν κυβερνήσει και μας κυβερνούν ακόμα, και που αν δεν κάνουμε κάτι εμείς οι άνθρωποι να το αλλάξουμε, θα συνεχίζει να γίνεται μέχρι την τελική εξόντωσή μας, είναι ένα τεράστιο έγκλημα. Καθημερινά ακούμε στις ειδήσεις, μέσα στο διαδίκτυο βλέπουμε για θανάτους παιδιών, βλέπουμε για θανάτους εφήβων, βλέπουμε για αυτοκτονίες εφήβων, βλέπουμε για την ακλιματικότητα των εφήβων. Όλα αυτά, κυρία Κατσούδα, είναι απόρρια το πώς ζουν οι άνθρωποι, το πώς από την αρχή της ζωής τους αντιμετωπίζονται. Όταν μία μητέρα δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να τραφεί και να θεραφεί και το μωρό της το οποίο είναι μέσα στην κοιλιά της, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η νέα ζωή δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όταν μετά μία νέα μητέρα, όταν αποφασίσει να γίνει μητέρα μία Ελληνίδα, αποφασίσει έστω να κάνει ένα παιδί, σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί ένα ή δύο παιδιά είναι το πολύ, έως και κανένα, από ό,τι ξέρουμε όλοι, και μετά την τελευταία δημοσκόπηση ξέρουμε ότι οι Ελληνίδες πλέον δεν γεννάνε, θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα για να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της. Από τη στιγμή που μία μητέρα πρέπει να τρέξει για να μπορεί να βγάλει τα ως προς το ζήν για την οικογένειά της και να μετά να γυρίσει στο σπίτι
και να συνεχίσει να μπορεί να είναι μητέρα κανονικά, να σταθεί στα παιδιά της και δεν έχει την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη από την πολιτεία ή την διατροφή η οποία θα πρέπει μέχρι κάποιο σημείο ηλικίας των παιδιών της να μπορεί να εξασφαλίζεται ή την εκπαίδευση να την εξασφαλίζει η πολιτεία. Όπως καταλαβαίνετε, όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν, κυρία Κατσούδα, όταν θα ζήσουν μέσα σε τέτοιες προϋποθέσεις ανέχειας, δηλαδή ψυχολογική πίεση, έλλειψη διατροφής, έλλειψη καλής διατροφής, έλλειψη σωστής εκπαίδευσης, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά θα οθηθούν αυτά ερχόμενα μέσα σε επαφή με άλλα παιδιά και βλέποντας τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν γύρω μας, θα γίνουν βέβαια και θα ξεφύγουν και θα στραφούν στην εγκληματικότητα, σε κάθε είδους εγκληματικότητα, σε κάθε είδους μορφή εγκληματικότητας. Έχετε δίκιο σε αυτό, κυρία Κουτσοβόλη, όμως θα σας πει κάποιος ότι θα πρέπει να φροντίσει η ίδια η οικογένεια. Η πολιτεία κάνει αυτά που μπορεί βάσει της όλης κατάστασης που επικρατεί και λόγω κρίσης έχουμε αυτή τη δικαιολογία τώρα. Θα πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη αυτό που έχουν πει πολλές φορές. Οπότε, μέσος πλην σαφώς σου ρίχνει την ευθύνη, την ατομική ευθύνη και βγαίνει στην άκρη ως πολιτεία. Κυρία Κατσούδα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και θεωρώ ότι όλοι μας το ίδιο νιώθουμε, βάζουμε πλάτη. Και βάζουμε πλάτη για αυτή την ιδανική πολιτεία. Βάζουμε πλάτη για αυτή τη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Και δίκαιο είναι να βάζεις πλάτη, αλλά να βάζεις πλάτη για ιδανικότερες συνθήκες διαβίωσης. Μια πολιτεία, κυρία Κατσούδα, αποτελείται από πολίτες. Αποτελείται από πολίτες και οι πολίτες αυτοί καλούνται κάθε 4 χρόνια λοιπόν και ψηφίζουν κάποιους ανθρώπους, μέσα σε εισαγωγικά λέω εγώ, συνηθίζω να λέω και έτσι είναι, έχει αποδειχτεί πολλές φορές. Τους ψηφίζουν λοιπόν και τους δείχνουν την εμπιστοσύνη τους ότι αυτοί είναι υποτίθεται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των πολιτών. Από τη στιγμή, κυρία Κατσούδα, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μας και το έχουμε αποδείξει άλλωστε, από τη στιγμή που οι βιομηχανίες, γιατί για τη διατροφή μιλάμε, κάνουν κουμάντο, και δεν κάνουνε κουμάντο αυτοί οι οποίοι ψηφίσαμε εμείς οι πολίτες και τους έχουμε βάλει σε αυτή τη θέση για να μπορούν να διασφαλίζουν τα συμφέροντά μας, εγώ δεν μπορώ να έχω σχέση με τέτοια είδους πολιτεία, το καταλαβαίνετε αυτό και κανένας θεωρώ, κανένας άνθρωπος, γιατί εγώ δεν ψήφισα τις μεγάλες βιομηχανίες, δεν ψήφισα τα λόμπις, για τα οποία έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Εγώ ψήφισα ανθρώπους οι οποίοι μου είπαν ότι εγώ θα σε σώσω. Τουλάχιστον λένε έτσι στους ανθρώπους. Βέβαια, καλό είναι εμείς οι άνθρωποι να μην περιμένουμε από κάποιον να μας σώσει. Θα πρέπει, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Αυτό κάνουμε άλλωστε σε αυτές τις εκπομπές. Προσπαθούμε να πούμε στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε από κάποιον το καλό μας, δηλαδή να έρθει να μας σώσει. Θα πρέπει να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, τα ηνία αυτής της χώρας, δηλαδή να κυβερνήσουμε εμείς, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την Ελλήνων πολιτεία. Δεν θα πρέπει, κυρία Κοτσοβόλη, να περιμένουμε από αυτούς που μας φέραν και σε αυτή την κατάσταση, γιατί τα άτομα είναι τα ίδια. Εναλλάσσονται απλώς, δεν αλλάζει κάτι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι που μπαίνουν πάνω. Και το θέμα είναι ότι προσπαθούν να βοηθήσουν και να μας βγάλουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση άτομα τα οποία δεν την βιώνουν αυτή την κατάσταση. Βιώνουν αυτά τα άτομα
που παίρνουν αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να ζήσεις εσύ, ο απλός πολίτης, βιώνουν την ίδια κατάσταση, τη βιώνουν. Όχι, κυρία Κατσούδα, δεν τη βιώνουν. Ε. Και είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι μανάδες μας, ότι όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω, να τελειώσω δηλαδή, με ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από την αληθινή απολογία του Σωκράτη, την οποία την έγραψε ο Κώστας Βάρναλης, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Θα ήθελα να τελειώσω με αυτό, που είναι κάτι σαν παραμύθι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και θα πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλήνων Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπώ, είναι μονόδρομος. Γιατί μόνο η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, και μόνο η Ελλήνων Συνέλευση είναι αυτή η οποία έχει και τις λύσεις, έχει τις αποδείξεις, έχει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Γιατί όπως βλέπετε, όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, όταν γίνονται τέτοιες μελέτες για την ανθρώπινη υγεία και έχει μέσα θέση η Παγκόσμια Τράπεζα ή στην περίπτωσή μας η Τράπεζα της Ελλάδος, για τέτοιες μελέτες που αφορούν την υγεία των παιδιών μας ή την υγεία των πολιτών, καταλαβαίνετε το παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, κυρία Κατσούδα, και είναι εν τέλει οικονομικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Είχε γράψει λοιπόν κάποια στιγμή ο μεγάλος αυτός Βάρναλης την αληθινή απολογία του Σωκράτη και είχε πει ότι μια φορά και έναν καιρό οι κλέφτες της πρώτης πολιτείας του κόσμου, αφού πλουτίνανε αρκετά, αποφασίσαν να τακτοποιήσουν τη ζωή τους. Μπλοκάρανε λοιπόν τους φτωχούς της πολιτείας και αφού τους μαζόξανε στην πλατεία τους, τους είπαν ψηλά τα χέρια. Θέλουμε το καλό σας. Είσαστε ελεύθεροι, τους είπαν. Ο κυρίαρχος λαός θα είσαστε εσείς, εμείς μονάχα θα σας κουμαντάρουμε. Θα φροντίζουμε την ασφάλεια της ζωής, της τιμής, της περιουσίας σας. Εσείς θα δουλεύετε, εμείς θα σας δίνουμε δουλειά, φτάνει να βρίσκετε, και εσείς θα μας δίνετε τα κόπια σας. Και εσείς και εμείς θα έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας τους ίδιους θεούς που θα προστάζουν εσάς να δουλεύετε και να μην τρώτε και εμείς να καθόμαστε και να τρώμε. Και εμείς και εσείς θα έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας τους ίδιους νόμους που εμείς θα σας τους δίνουμε και εσείς θα τους ψηφίζετε σαν βουλευτάδες και θα τους εφαρμόζετε σαν δικαστάδες ενάντια στον εαυτό σας. Και επειδή μονάχοι σας δεν θα μπορούσατε να σκεφτείτε το συμφέρον σας και να φυλάξετε τον εαυτό σας, θα σας αναγκάζουμε με το ζόρι. Ένα πράγμα μονάχα σας απαγορεύουμε, να κλέβει ο ένας τον άλλονε, γιατί μπορεί να κλέψετε και μας. Κύριε Κατσούδα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο όλο αυτό, γιατί συμβαίνει σήμερα, συνέβαινε και θα συμβαίνει. Εδώ πέρα αποτυπώνονται δύο τεράστιες αλήθειες. Ο ρόλος της πολιτικής και ο ρόλος του δόγματος. Με αυτά μεγαλώσαμε, κυρία Κατσούδα, γι' αυτό ήρθαμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό φέραμε και τα παιδιά μας σε αυτό το σημείο. Αλίμονο λοιπόν, κυρία Κατσούδα, στον αυτόδουλο πολίτη, δηλαδή στον πολίτη ο οποίος με τη συνένεσή του είναι δούλος, που είναι τόσο πια απελπισμένος, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, δεν ξέρει τι να κάνει ο κόσμος, είναι απελπισμένος και παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Ελπίζω να κάλυψα όλο τον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω. Φυσικά τον καλύψατε και δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο ή να σχολιάσω για να μείνουμε με αυτό ακριβώς στο μυαλό μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά να συζητήσουμε πάλι τόσο σημαντικά θέματα.
Καλή συνέχεια, κυρία Κοζοβόλη. Καλό σας βράδυ, κυρία Κατσούδα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλή σας νύχτα. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μίμησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.cosmotheasi.com.